Σήμερα μάθαμε ότι η εγκληματικότητα έφτασε και εδώ, στο κτίριο, έτσι. Ψάξαμε να τον βρούμε, γιατί εχθές μίλησα εγώ προσωπικά μαζί του. Και σήμερα το πρωί δεν φάνηκε καθόλου, ανησυχήσαμε. Χτύπησαμε την πόρτα, δεν απαντούσε. Ειδοποίησαμε ένα συγγενή του, ο οποίος ήρθε πράγματι και με κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα και διαπιστώσαμε ότι κάτι συμβαίνει. Στη συνέχεια ακολούθησε η αστυνομία, όλα αυτά που γνωρίζουμε. Πώς τον βρήκανε τον ηλικιωμένο, σε τι κατάσταση? Από ό,τι άκουσα, πληροφορίες πρέπει να ήταν δεμένος. Σε καρέκλα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν άκουσα κάτι περισσότερο. Χθες μίλησα μαζί του. Όλα ήταν εντάξει. Κάποια επίσκεψη, κάποιος γνωστός. Πιθανότητα η πόρτα ήταν κλειδωμένη και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ανήπαντρος, μένει μόνος του, έχει συντροφιά? Δεν γνωρίζω. Το γνώριζα προσωπικά. Ήταν πολύ φιλικός κύριος. Λέγαμε καλημέρα, καλησπέρα. Τίποτε περισσότερο. Εσείς γιατί επικοινωνήσατε μαζί του που μας είπατε, είχατε κάποιο ραντεβού? Όχι, αλλά συζητούσαμε εδώ, είμαι της περιοχής κι εγώ, ειδικά της του κτηρίου, και μίλησα με το περιβάλλον και μου είπαν ότι δεν έχουμε κάποια νεότερα, δεν τον είδανε και ακούσαν τη νύχτα συγκεκριμένα κάτι να φωνάζει βοήθεια, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έγινε κάποια έρευνα σχετική στο κτίριο, αλλά δεν ξέρουμε και πρέπει να ερευνηθεί μέχρι πού φτάνει η αστυνομία. Έπρεπε να χτυπήσει όλες τις πόρτες. Μήπως και ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του, στο χώρο του, τραυματισμένος και μπορούσαμε να το προλάβουμε, να ζήσει. Ακούσατε από τι σκοτώθηκε? Όχι. Δεν άκουσα. Κάποιο χτύπημα άκουσα. Τώρα από τι αντικείμενο ή λείπανε αντικείμενο. Λείπανε πράγματα, λείπανε... Άκουσα πρόσθετα ότι ήταν ανακατεμένος ο χώρος. Ήταν περίπου σαν ληστεία, τι ακολούθησε, ναι. Πιθανότατα. Και δυστυχώς, η εγκλημότητα αυξάνεται συνεχώς.